φανταστείτε ότι μία μικρή ρογμή έγινε η αφορμή για το πιο σπουδαίο γεγονός στη γη. Συγγνώμη. Μάλλον δεν ήταν η κοιλιά σου. Όταν ο κόσμος καταραίει. Όσο κι αν πάρει να σας βρω, θα σας βρω! Οι μεγαλύτεροι ήρωες της ιστορίας θα ζήσουν την πιο σπουδαία περιπέτεια. Η μαμά μου έλεγε πως ακόμη και όταν όλα δείχνουν άσχημα, πάντα παραμονεύει να βγει το ουράνιο τόξο. Το είπε πρωτού σαν κατάληψη. Ναι, πρωτού. Καλέ, είδατε που παραμόνευε να βγει το ουράνιο τόξο. Αλήθεια. Αυτή τη φορά... Θα μας σώσουν, θα μας σώσουν. Θα πάμε σπίτι μας. Θέσεις μάχης. Εγκαταλείψτε το πλοίο, αλλιώς γνωρίστε την οργή μου. Όχι, όχι. Το τέλος του κόσμου. Γιαγιά, πιάσε πατούσα. Καλέ, Βρίτς, έχω να κάνω μπάνιο 10 χρόνια. Δεν θέλω να το δω αυτό. Είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Θα επιβιώσουμε όλοι μας. Καλά, αυτή ίσως όχι. Είναι σιρήνες! Κλείσε τα αυτιά σου! Λατρεύω τους βραδύποδες που δεν νοιάζονται για την προσωπική υγιεινή. Για μένα μιλάς, baby. Γλιτώσαμε από καταιγίδες και τσουνάμια. Τι άλλο έμεινε να περάσουμε? Τίποτα δεν θα με εμποδίσει να βρω την οικογένειά μου. Μανούλα! Η εποχή των παγετών 4, ο χορός των Ήπειρων. Πολύ μαλθακός είσαι για τίγρης. Συγγνώμη, αλλά τυχαίνει να είμαι στη γερό σαρκοβόρο. Γιέγο μου, σου έφτιαξα κι άλλο κοραλένιο κολλιέ. Του τα φτιάχνω και τα χάνει. Είμαστε στις αίθουσες και σε 3D.